τη μαζική παραγωγή ελληνοποιημένων αλλοδαπών μουσουλμάνων ξεκινά η κυβέρνηση σε μια νέα προσπάθεια για την οριστική αλλίωση της σύνθεσης του πληθυσμού με νέα διάταξη νόμου που θα κατατεθεί στην Βουλή μετά τις γιορτές. Σύμφωνα με αυτή, παιδιά έως 23 ετών θα λαμβάνουν άδεια παραμονής 10 ετών στη χώρα εάν έχουν συμπληρώσει τρία ολόκληρα χρόνια σε ελληνικά σχολεία, προανήγγειλε στη Βουλή η Υφυπουργός Σοφία Βούλτεψη. Όπω δήλωσε η Υφυπουργό από το βήμα τη Βούλη, οι αλλαγέ τη άδεια παραμονή θα ρυθμίζονται με διάταξη που θα κατατεθεί αμέσω μετά τι γιορτέ. Πιο συγκεκριμένα, η διάταξη θα προβλέπει τη χορήγηση δεκαετού άδεια παραμονή στη χώρα μα σε όσα παιδιά τρίτων χωρών έχουν ολοκληρώσει επιτυχώ πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτου του τουλάχιστον τρει τάξει του ελληνικού σχολείου, καθώ και δίχρονη άδεια παραμονή που θα ανανεώνεται σε παιδιά που τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες. Προφανώς για την κυβέρνηση οι ασυνόδευτοι ανήλικοι 23 ετών ή όσων ετών θεωρούν οι ίδιοι πως είναι, αφού έρχονται πρακτικά χωρίς χαρτιά και απλά δηλώνουν 15 χρόνια ανήλικα, θα αποτελέσουν τη νέα γενιά Ελλήνων, αφού μετά τα 10 χρόνια παραμονής θα μπορούν να απολυτογραφηθούν ως Έλληνες.